καλέσουμε τον κύριο Μάριο Σαλμά, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Σαλμά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Εντάξει, καλησπέρα λέμε εμείς εδώ, γιατί το καλημέρα με μαύρη νύχτα έξω είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, να καλησπερίσω και την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή του κόμματος, πρώην υπουργό. Κυρία Γεροβασίλη, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Και να καλησπερίσω και την κυρία Ζέφη Δημαδάμα, αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του κινήματος αλλαγής. Κυρία Δημαδάμα, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλησπέρα. Να σας ενημερώσω, επειδή δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, ότι κοντά μου είναι και ο Σπύρος Ουρμελίδης σταθερά και η Νικόλη Βαδάρη απόψε, οι καλοί συνάδελφοι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Κύριε Σαλμά, δεν ξέρω αν ακούσατε νωρίτερα τις τοποθετήσεις και του κυρίου Μαρκάτου, που έχει διατελέσει πρίτανη στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και του κυρίου Κατσαράκη, που είναι πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, αλλά και όλων των Πριτάνεων, η αλήθεια είναι, που είναι απέναντι σε αυτόν τον νόμο του κράτους πλέον. Μήπως αντί να δοθούν 30 εκατομμύρια για την πρόσληψη 1.030 ειδικών φρουρών που θα μπουν στα πανεπιστήμια, να δίνονταν αυτά τα χρήματα, θα ήταν καλύτερα σε πρόσληψη καθηγητών, σε κονδύλια για έρευνα, σε όλα αυτά τα οποία θα έκαναν ακόμη καλύτερα τα ελληνικά πανεπιστήμια, που είναι ούτως ή άλλως τα 5 μεγαλύτερα στα 500 καλύτερα του κόσμου και το ΕΚΠΑ στη θέση 180. Καταρχήν, τα χρήματα αυτά που δίδονται δεν δίδονται από περικοπή των προϋπολογισμών των πανεπιστημίων. Ναι, αλλά δεν είναι και στο Θεό οι προϋπολογισμοί των πανεπιστημίων. Θα μπορούσαν να ενισχυθούν. Στην πολιτική, ναι. Οτιδήποτε χρηματοδοτεί μια κυβέρνηση για να εφαρμόσει ένα σχέδιο το οποίο έχει θέσει στον ελληνικό λαό και για το οποίο έχει ψηφιστεί να εφαρμόσει, οποιοδήποτε κόστος δεν σημαίνει ότι θεωρητικά πάντα θα μπορούσε να δοθεί κάπου αλλού. Αλλά κύριε Σαλμά, πριν συνεχίσετε, μας έλεγε πριν από λίγα λεπτά ο κύριος Μαρκάτος, ότι η χρηματοδότηση της παιδείας, της ανώτατης παιδείας, είναι στο 1 τέταρτο των επιπέδων του 2008. Άρα έχουν κοπεί χρήματα από την παιδεία. Μάλιστα. Και ενδεχομένως αυτό το κονδύλι θα μπορούσε να έχει πάει αλλού. Μάλιστα. Μιλάμε για τη χώρα μας, δοθησών των οικονομικών συνθήκων. Η παρατήρηση του κ. Μαρκάτου αφορά και την προηγούμενη κυβέρνηση, που δεν έλυσε πολλά από τα προβλήματα. Άρα, θέλω να πω, δεν νομιμοποιείται να υπάρξει τόσο έντονη πολιτική αντιπαράθεση σε ένα σχέδιο νόμου το οποίο ουσιαστικά τι κάνει για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Αποτελεί μια δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας, που προεκλογικά την είπε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης στον κόσμο, και ο κόσμος μας ψήφισε για να το εφαρμόσουμε. Υπάρχουν σε μια κοινωνία διαφορετικές απόψεις. Είναι αδύνατο να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Ακόμη και μέσα σε ένα κόμμα, αδύνατο να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Αλλά τι κάνει αυτό το σχέδιο νόμου? Πάει να διορθώσει μερικά προβλήματα που υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο και ξεφεύγουν του αυτοδιοίκητου. Διότι πολύ σωστά είπε ο κ. Μαρκάτος, τα πανεπιστήμια είναι αυτοδιοικούμενα. Άρα λοιπόν είχαν κάθε δυνατότητα, αφού είναι αυτοδιοικούμενα, να θέσουν τους κανόνες, τους όρους της ασφάλειας και να διασφαλίσουν το δικαίωμα των φοιτητών που πληρώνουν οι γονείς τους χρήματα για να σπουδάσουν και να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση. Κανείς δεν δικαιούται να στερεί το δικαίωμα στη γνώση ενός φοιτητή που μπήκε σε ένα πανεπιστήμιο. Ωστόσο, στερείται το δικαίωμα στη γνώση για τους 25.024 που θα μείνουν εκτός. Θα πω κάτι. Αυτό δεν ισχύει, το απάντησε ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Βουλή. Ναι. Να τελειώσω όμως το συλλογισμό μου. Κανείς δεν δικαιούται να κλείνει μια αίθουσα, η οποία αίθουσα αυτή χρηματοδοτείται από το κράτος, για να διδάξει ένας καθηγητής σε έναν φοιτητή. Έχω υπάρξει φοιτητής και σήμερα είμαι καθηγητής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, αυτό το εξαιρετικό πανεπιστήμιο. Σας λέω όμως ότι όποιος ήθελε διαχρονικά να πάρει τη γνώση που του παρήχεται, την έπαιρνε. Και η κυρία Γεροβασίλη που είναι εκεί έγινε γιατρός, εξαίρετη, και πάρα πολλοί διακρίθηκαν στα επαγγέλματά τους, αποφύτησαν από ελληνικά πανεπιστήμια, μετεκπαιδεύτηκαν στο εξωτερικό και διέπρεψαν σε όλο τον κόσμο. Τα δομικά προβλήματα της παιδείας διαχρονικά τα τελευταία 50-60 χρόνια στη χώρα μας δεν εμπόδισαν λαμπρές προσωπικότητες να διακριθούν. Επομένως, όποιος ήθελε να προκόψει, πρόκοψε. Όποιος δεν ήθελε, δεν πρόκοψε. Καθαρές κουβέντες. Δεν φταίνουν τα πανεπιστήμια αν κάποιος δεν ήθελε να φτάσει στην κορυφή
της καριέρας του. Ναι. Απόδειξη ότι από τα ελληνικά πανεπιστήμια βγήκαν αυτές χιλιάδες. Άρα γιατί τα έχετε λιδωρήσει τόσο το τελευταίο διάστημα? Κανείς δεν τα λιδώρησε. Πάμε τώρα να δούμε τι διορθώνει το σχέδιο νόμου. Είπαμε, φτάσατε στο σημείο να μπαίνουν στα ελληνικά πανεπιστήμια και ειδικά και στα ΤΕΗ, τα οποία ανωτατοποιήθηκαν, άρα έγιναν πανεπιστήμια και αυτά, με βαθμό 3 και 4, με άριστο το 20. Αυτό δεν δηλεί προσπάθεια του μαθητού που παίρνει 3 και 4 και 5 και 7 να σπουδάσει. Αυτός που θέλει να σπουδάσει και μπορεί να σπουδάσει, πρέπει να καταβάλει μια ίσον προσπάθεια για να μπορέσει να μπει στο πανεπιστήμιο. Κύριε Σαλμά, ξέρετε όμως ότι οι εξετάσεις είναι διαδικασία κατάταξης, όχι απολυτηρίου, οπότε είναι πολύ λογικό ότι σε μια κλίμακα, όταν βάζεις από την ιατρική μέχρι όλα τα υπόλοιπα, είναι λογικό ότι κάποιοι θα γράψουν κάτω του 10. Η διδακτέα ύλη είναι κοινή για όλους. Είναι δικαίωμα κάθε πολιτείας να αποφασίσει ποιους θα πληρώνει για να σπουδάσουν. Για παράδειγμα, σωστά, γιατί είναι προνόμιο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Όχι. Χώρες ευρωπαϊκές δεν δίνουν θέσεις για να σπουδάζουν φοιτητές της ιατρικής. Έχουν επιλέξει μεγάλες χώρες. Και παίρνουν γιατρούς από την Ελλάδα. 6 γιατροί από την Ελλάδα που ξενιτεύτηκαν με την κρίση βρίσκουν θέσεις να κάνουν ειδικότητα στη Σουηδία, στη Γερμανία και άλλου και σε άλλες ευρωπαϊκές μεγάλες χώρες. Είναι η ανώτατη παιδεία, είναι προθάλαμος της αγοράς ιατρικής. Είναι δεδομένο ότι η ανώτατη παιδεία είναι και δικαίωμα σε εξειδικευμένη γνώση και σύνδεση με την αγορά εργασίας και την επαγγελματική αποκατάσταση. Είναι αυτονόητο αυτό. Δεν είναι όμως υποχρεωτικό να το κάνεις. Γιατί υπάρχει μια συζήτηση για το ότι τελικά πρέπει να είναι η ανώτατη παιδεία. Γι' αυτό σας ρωτώ να μας το διευκρινίσετε. Είπα, δεν είναι υποχρεωτικό αυτό που θα σπουδάσεις να το ασκήσεις κιόλας, αλλά είναι σημαντικό. Μάλιστα. Να σπουδάσεις και οι γνώσεις που θα πάρεις από τις σπουδές σου να σου είναι χρήσιμες στο να διαπρέψεις την επαγγελματική σου καριέρα. Άρα λοιπόν, το νομοσχέδιο για να καταλάβει ο κόσμος. Τι κάνει, λέει, στα πανεπιστήμια, λέει στα πανεπιστήμια, δεν θα σας πιέσω να πάρω το λόγο, ολοκληρώνω και δώστε το όνομα όποτε θέλετε εσείς. Θα σας το δώσω αμέσως μόλις ολοκληρώσουν και οι συνομιλήτριές σας. Σταματώ τότε να ολοκληρώσω. Όχι, να ολοκληρώσετε αυτό που λέγατε. Γιατί, κύριε Σαλμά? Καλώς. Αναστασία μου, επιτρέψει μια ερώτηση στον κύριο Σαλμά. Κύριε Σαλμά, το θεωρείτε λογικό και δίκαιο το γεγονός ότι το νομοσχέδιο καταργεί τη μολοδότηση για τα παιδιά των νυχτερινών λυκείων που είχαν μια έξτρα στήριξη μέχρι τώρα, η προνομιακή, αν θέλετε, στο να έχουν μια αναλογία καλύτερη στην είσοδο στις ανώτατες σχολές? Τα στοιχεία που είχε το Υπουργείο Παιδείας ήταν στοιχεία τα οποία οδήγησαν στο να κάνουν αυτή τη ρύθμιση. Θα το δούμε πώς θα λειτουργεί στην πράξη. Στην πράξη θα τα αφήσει λογικά εκτός με τα συγκεκριμένα παιδιά τις περισσότερες φορές θα δεν το δούμε πώς θα λειτουργεί. Ούτε για φροντιστήρια, ούτε για έξτρα διδασκαλία. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί. Είναι παιδιά τα οποία δουλεύουν για να μπορέσουν να τελειώσουν τη σχολή. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις, αν κάτι δεν λειτουργήσουν σωστά ή σε κάτι δεν ανταποκριθούν, διορθώνονται εύκολα με νομοθετικές ρυθμίσεις. Εδώ είμαστε. Αν δεν λειτουργήσει αυτό, να το δούμε. Στο μεταξύ, ξέρετε, θα έχουν μείνει κάποια από αυτά τα παιδιά εκτός. Θα το δούμε αυτό στην πράξη. Ξέρετε, ένας υπουργός που παίρνει μια νομοθετική πρωτοβουλία και το φέρνει στη Βουλή, έχει τα δεδομένα από τους συμβούλους, τα στατιστικά, από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, από τους φορείς και καταλήγει σε μια άποψη. Εμείς, όταν δεν είναι κάτι που διαφωνούμε σημαντικά, στηρίζουμε μια διάταξη, θα τη δούμε πώς θα λειτουργήσει και στην πορεία είμαστε εδώ να την κρίνουμε. Αλλά δεν μπορώ να σας πω πριν λειτουργήσει. Γι' αυτό και έχουμε βγάλει τόσους νόμους στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, είμαστε το κράτος με τους περισσότερους νόμους. Γιατί όλοι οι νόμοι δοκιμάζονται και αναθεωρούνται ταχύτατα. Να πάμε και στην κυρία Γεροβασίλη. Κυρία Γεροβασίλη, ακούγοντας σήμερα τα επιχειρήματα της συμπολίτευσης, κατάλαβα ότι στα μάτια της Νέας Δημοκρατίας ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο κλείνει το μάτι στην ανομία, χαϊδεύει μπαχαλάκηδες και θέλει να μπαίνουν όλοι χωρίς κανένα κριτήριο στα πανεπιστήμια. Και αναρωτιέμαι, μήπως από αυτήν την θέση μέχρι τη θέση της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να βρεθεί μια
ισορροπία, αν θέλετε. Γιατί εσείς λέτε όχι σε όλα όσα πρότεινε η Νέα Δημοκρατία. Και πέρασε σήμερα, έτσι. Κοιτάξτε, ολοκληρώθηκε σήμερα, ψηφίστηκε πριν από λίγες ώρες ένα νομοσχέδιο, έγινε νόμος του κράτους πια. Ένας νόμος ο οποίος επιφέρει ένα βαρύ πλήγμα στην ανώτατη εκπαίδευση, ένα βαρύ πλήγμα στην καρδιά του κοινωνικού κράτους και βεβαίως ένα πλήγμα στο σύνταγμα της χώρας και στην ελληνική δημοκρατία. Και αναλύω. Άκουσα και προσεκτικά και τους Πριτάνης πριν. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ουσιαστική συζήτηση αυτή που προκαλέσατε και ανέπτυξαν τις βασικές πτυχές του νομοσχεδίου και τα αποτελέσματα τα οποία αναμένονται εξαιτίας του καινούριου νόμου. Αυτός ο νόμος λοιπόν εισάγει λιγότερο στα πανεπιστήμια, περίπου μείον 25.000, περίπου, στα άριστα ελληνικά πανεπιστήμια. Ξέρουμε όλοι ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι πολύ ψηλά στη διεθνή κατάταξη και θα σπρώξει περισσότερους σε ιδιωτικά κολέγια και σε ιδιωτικά όχι μόνο κολέγια αλλά και διάφορες ιδιωτικές σχολές αμφίβολης ποιότητος. Και αναλύθηκαν αυτά πριν και από τους Πριτάνες διεξοδικά και συμφωνώ απολύτως. Αυτός ήταν ο ένας ο στόχος. Δηλαδή ένα νομοσχέδιο που ολοκληρώνει μια υπόσχεση της Νέας Δημοκρατίας στους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών κολεγίων. Δεν είναι μόνο στη χώρα μας, συμβαίνει και αλλού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σωστό. Σε μια χώρα η οποία φημίζεται για την ποιότητα και την ποσότητα των αποφύτων της ανώτατης εκπαίδευσης. Απ' την άλλη, έχει ήδη εξισώσει τα πτυχία των ιδιωτικών αυτών κολεγίων, αυτών με την αμφίβολη ποιότητα, όλοι ξέρουμε και τα βιογραφικά και όλοι ξέρουμε και τις αξιολογήσεις τους κτλ. Είναι δημόσια πια όλα αυτά τα θέματα. Εξισώνει τα πτυχία. Δηλαδή στα επαγγελματικά δικαιώματα. Βεβαίως, τα επαγγελματικά δικαιώματα. Στα αλήθεια, σπρώχνει ένα κομμάτι της ελληνικής νεολαίας μέσα σε συνθήκες πανδημίας, μετά από υπερδεκαετή οικονομική κρίση στη χώρα και μπροστά στον αρμαγεδόνα τον οικονομικό που έρχεται, προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό ήταν το όραμα της Νέας Δημοκρατίας. Και ταυτοχρόνως, και ολοκληρώνω, αντιμετωπίζει την ελληνική νεολαία, το πιο δυναμικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, ως ύποπτους και θα πρέπει να τους αστυνομεύσει με 1.030 περίπου αστυνομικούς οι οποίοι απευθύνονται σε 5 πανεπιστήμια. Αυτό σημαίνει 200 αστυνομικοί σε κάθε ένα ίδρυμα από αυτά τα 5. Αυτό σημαίνει η αριθμητική αυτή. Σε καιρό που είναι εν μέσω σχολικής χρονιάς, με την αβεβαιότητα που έχουν οι υποψήφοι και οι οικογένειές τους για την εισαγωγή τους και βεβαίως για να προλάβει με ευκαιρία την πανδημία, με ευκαιρία του ότι τα πανεπιστήμια είναι κλειστά, να εγκατασταθεί η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια, ενώ οι φοιτητές, ένας Θεός ξέρει πότε θα πάνε στο πανεπιστήμιο. Κυρία Γεροβασίλη, ερώτημα. Λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν γίνεται να μπαίνουν στα πανεπιστήμια παιδιά με 3 και με 4. Και από την άλλη, δεν ακούγεται παράλογο ως επιχείρημα όταν θέλουμε να έχουμε και καλά πανεπιστήμια και οι απόφοιτοί τους να προκόβουν στη συνέχεια. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία κάνει το εξής και δεν το κάνει τώρα, το κάνει εδώ και πολύ καιρό. Κάνει μερικά άλματα λογικής που φαίνονται λογικοφανή. Και απατά την ελληνική κοινωνία. Προσπαθεί να απατήσει δηλαδή την ελληνική κοινωνία. Ξέρουμε όλοι ότι ένα εξεταστικό σύστημα με ίδιας δυσκολίας θέματα που απευθύνεται σε χιλιάδες, σε δεκάδες χιλιάδες υποψήφιους φοιτητές, σε δεκάδες χιλιάδες απόφοιτους του Λυκείου, προφανώς θα υπάρχει διαβάθμιση. Όμως είναι μια στιγμιαία κρίση η οποία δεν αποτυπώνει και το εύρος γνώσης του κάθε μαθητή. Αυτό είναι γνωστά πράγματα. Νομίζω ότι απλά η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να εμβαθύνει και δεν νομίζω ότι δεν έχει ανθρώπους που δεν το ξέρουν αυτό.
για το πόσο στιγμιαίο είναι, κατά συνέπεια δεν είναι και τόσο αντικειμενικό, και επίσης το να εισαχθεί ένας φοιτητής σε μια σχολή και να μην μπορέσει να ανταποκριθεί, δεν έγινε και τίποτε. Mm-hmm. Διότι το δικαίωμα στη γνώση, το δικαίωμα στη μόρφωση, θα πρέπει ένα κράτος δικαίου, ένα κοινωνικό κράτος, να το παρέχει σε αυτό το νεολαίο και να του δώσει και την ευκαιρία. Έρχεται όμως οι λογικές Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες στείλουν αφηγήματα, επαναλαμβάνω, λογικοφανή, δηλαδή λέει στην ελληνική κοινωνία, χρειάζεται αστυνόμευση στα ελληνικά πανεπιστήμια, αφού πρώτα έχει φροντίσει να τα δυσφημίσει, να τα πει κέντρα ονομίας κτλ. Για σειρά ετών, που δεν είναι αλήθεια, υπάρχουν προβλήματα, αλλά δεν είναι κέντρα ονομίας στα ελληνικά πανεπιστήμια προφανώς. Και λέει χρειάζεται αστυνόμευση. Και απαντάει φυσιολογικά η ελληνική κοινωνία ναι. Δεν έχει συνειδητοποιήσει, το ερώτημα είναι απολύτως ψευδές. Ξέρετε τι υποκρύπτει. Άλλο βάζω την αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο και άλλο αστυνομεύω. Το αστυνομεύω έχει την έννοια της φύλαξης προφανώς. Κυρία στο οποίο δεν θα έλεγε κανείς όχι. Πάντως και ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στη Βουλή είπε ότι υπάρχει ζήτημα στα πανεπιστήμια, ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι υπάρχει πρόβλημα ελεύθερης διακίνησης ιδεών. Υπάρχει πρόβλημα, υπάρχουν προβλήματα βεβαίως. Αισθάνεται ότι έχω την ανάγκη να κάνει κάποια αυτοκριτική εδώ για το πώς αντιμετώπισε την κατάσταση στα πανεπιστήμια και επί δικής του κυβερνητικής θητείας. Ακριβώς αυτό ήθελα και εγώ να προσθέσω σαν ερώτημα στην κυρία Γεωργοβασίλη. Τι κάνατε εσείς για αυτές τις περιπτώσεις ανομίας που είδατε? Χθες, κύριε Σαλμά, είχα μια ομιλία στη Βουλή. Δεν θυμάμαι αν ήσασταν εκεί. Όπου νομίζω ότι ανέλησα ακριβώς αυτό, για να το πω και δημοσίως και να, με έναν τρόπο να πω το τι συνέβη και στο διάστημα που και εγώ υπήρξα Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Πραγματικά σε κάποια πανεπιστήμια υπήρχαν θέματα. Όπως και στην ΑΣΟΕ, όπως και στο Πολυτεχνείο αντιμετωπίσαμε προβλήματα και αλλού και στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Στα οποία προσπαθούσαμε σε συνεννόηση, που και εγώ προσπάθησα προσωπικά και ήμουν σε συνεννόηση στενή και με τις Βρετανικές αρχές, άλλα καταφέραμε να τα αντιμετωπίσουμε, άλλα όντως όχι. Για πολλούς λόγους. Όχι όμως πού γιατί η ελληνική αστυνομία πράξη, δεν μπορούσε. Κυρία, δεν σας άκουσα. Λέω, πού κολούσε το πράγμα στην πράξη ο κύριος Σαλμάς, γιατί δεν θα μπορούσε να πάει να μιλήσει σε ένα αμφιθέατρο του Μετσοβίου, ας πούμε. Ή εσύ. Κοιτάξτε. Όντως, από διάφορες ομάδες και παραβατικές έγινε μια κατάχρηση στο πανεπιστημιακό άσυλο με αποτέλεσμα να υπάρχουν οργανωμένες μορφές και παραεμπορίου οι οποίες σας θυμίζω την περίπτωση της ΑΣΟΕ. Τι μέτρα πήρατε? Εδώ, θα σας πω. Κοιτάξτε, γιατί έγιναν επιχειρήσεις εκεί και πραγματικά εξαρτώσαμε επιτόνιμα. Επί θητείας σας μπήκε η αστυνομία στο πανεπιστήμιο. Τι επιχειρήσεις έγιναν, κύριε Γεωργοβασίλη? Πολλές. Αυτό ρωτώ και εγώ, κύριε Σαλμά. Είναι δημοσιοποιημένα τα στοιχεία με εξάρθρωση μεγάλων κυκλωμάτων. Σε πού? Πέστε μας ένα παράδειγμα. Θα σας πω μια μεγάλη επιχείρηση η οποία ανταποκρίνεται και πλήρως. Αφήστε να σας πω. Στην ΑΣΟΕ έγιναν τρεις μέχρι πέντε επιχειρήσεις συνδυασμένες και με την περιοχή του πεδίου του Άριος, το οποίο σας θυμίζω ότι επί των ημερών... Τι σημαίνει επιχείρηση, να καταλάβουμε? Αστυνομικές επιχειρήσεις. Α, μπράβο, πέστε το. Άρα η αστυνομία επιχείρησε... Ως υπουργός, η αστυνομία, βεβαίως. Μπράβο, πού η αστυνομία και στην ΑΣΟΕ και στο Πολυτεχνείο... Και στο Πανεπιστήμιο της στη Θεσσαλονίκη, θα με εξάρθρωση εσείς μεγάλων κυκλωμάτων. Χωρίς να ανοίξει μύτη. Χωρίς να ανοίξει μύτη. Άρα δεν υπήρχε λόγος να ξεκαθαρίσουμε όμως λίγο τα πράγματα. Είναι η άρση του ασύλου, κύριε Σαλμά. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Κυρία Γιάμαλη. Υπήρχε πάντα το νομοθετικό. Να ολοκληρώσει η κυρία Γεωργοβασίλη και να ακούσουμε και την κυρία Δημαδάμα. Ελάτε, κυρία Γεωργοβασίλη, παρακαλώ. Κλείνω. Κλείνω με αυτό. Ότι ο νόμος επέτρεπε στην ελληνική αστυνομία να παρέμβει μετά από κλίση των Βρετανικών αρχών η καταγγελία ότι συμβαίνει μια πράξη πλημελιματικού χαρακτήρα ή αυτεπάγγελτα σε περίπτωση κακουργήματος. Ο νόμος το επέτρεπε πάντα.
Πάντα. Από την άλλη πλευρά, εννοώ πολλά χρόνια τώρα. Mm-hmm. Και επί των ημερών μας. Mm-hmm. Και βεβαίως και σήμερα. Δηλαδή, όταν ήρθε να παρέμβει στο άσυλο η κυβέρνηση, ήταν μόνο ένα θέαμα. Το οποίο δεν άλλαξε. Άρα, λοιπόν, τι κακό συνέβη με το άσυλο που ήρθε. Τι κακό συνέβη. Μα πού είναι η αποτελεσματικότητα αυτού του νόμου για το άσυλο. Δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα. Αυτό λέμε, κύριε Σαλμά. Δεν υπάρχει. Τίποτα δεν έγινε. Το άσυλο είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Τίποτα δεν έγινε. Μα τίποτα δεν έγινε. Ρυθμίζεται, δεν άρεται το άσυλο, ό,τι εσείς το κάνατε κύριε Σαλμά αυτά, ευτυχώς δεν μπορέσατε. Αλλά ρυθμίσατε με έναν τρόπο διαφορετικό από ό,τι ήταν ρυθμισμένο μέχρι σήμερα. Όμως, από την ώρα που το ρυθμίσατε και θριαμβολογήσατε ότι επιτέλους δεν υπάρχει άσυλο και θα μπορούμε να παρέμβουμε για να λύσουμε τα θέματα παραβατικότητας σε κάποιες σχολές, προφανώς δεν συνέβη τίποτα, διότι δεν ήταν ο νόμος που εμπόδιζε. Και εμφανίζεστε σήμερα με ένα νόμο, υπερασπίστηκε δε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, εννοώ, ότι είναι πια το τελευταίο βήμα, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτε άλλο, ο σύστατο μέσων, την ώρα που ο νόμος άλλαξε πριν ένα χρόνο, όλο αυτό το χρόνο τα πανεπιστήμια είναι κλειστά, άρα δεν συνέβη τίποτε. Και το ίστατο μέσο ήταν αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε πιο ειλικρινείς, όχι εσείς προσωπικά κύριε Σαλμά, γιατί σας εκτιμώ και το ξέρετε, αλλά θα πρέπει να έχει πιο ειλικρινή στάση ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πουλήσατε παραμύθια στην ελληνική κοινωνία. Αυτό κάνατε. Να ακούσουμε και την κυρία Δημαράμα, παρακαλώ. Την παραμυθιάσατε ότι εδώ συμβαίνουν έκτροπα, που δεν είναι έτσι. Υπάρχουν ζητήματα όπως υπάρχουν και στην ελληνική κοινωνία. Κυρία Γεροβασίλη. Και ολοκληρώνω. Εάν όλο αυτόν τον κόπο, όλο αυτόν τον χρόνο τον είχε δώσει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το έγκλημα και την παραβατικότητα στην κοινωνία, δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα που έχουν εκτοξευθεί όλα και όλοι οι δείκτες παραβατικότητας και βαριάς εγκληματικότητας, διότι αυτή είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Κυρία Δημαδάμα, με συγχωρείτε, να ακούσουμε και εσάς. Κυρία Δημαδάμα, εσείς διδάσκετε στο Πάντιο και αναρωτιέμαι αν ισχύει, αν παίρνετε κι εσείς αυτό το κλίμα που περιέγραφε η κυρία Κεραμέο σήμερα, ότι τη ζητάνε να μην κάνει πίσω άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται να βγουν και να το πούν δημοσίως. Το άκουσα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, κυρία Γιάμαλη και Σουρμελίδη. Εγώ είμαι στο Πανεπιστήμιο, διδάσκω χρόνια στο Πανεπιστήμιο, παραμένω εκεί, κάνω τα μαθήματά μου κανονικά. Τα πανεπιστήμια έχουν ανάγκη από έναν άλλο ολοκληρωμένο σχεδιασμό και όχι από το ζήτημα αυτό το οποίο η κυβέρνηση λέει και ξαναλέει με τέτοια μεγάλη έμφαση που πραγματικά πολλές φορές αναρωτιόμαστε κι εμείς μήπως είμαστε σε κάποια άλλα πανεπιστήμια, εμείς σε κάποια άλλη χώρα και δεν είμαστε πανεπιστήμια στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, που βλέπουμε τους φοιτητές μας να πηγαίνουν στο εξωτερικό και να διαπρέπουν, που βλέπουμε τους φοιτητές μας να παλεύουν σε αίθουσες χωρίς υλικοτεχνικές υποδομές, σε πανεπιστήμια που συνεχώς συρρυκνώνει τη χρηματοδότησή τους. Και αναρωτιέμαι, βεβαίως και υπάρχει. Εμείς το 2011 κάναμε νόμο που για τις έκνομες πράξεις θα μπορούσε να παρέμβει η αστυνομία, γιατί βεβαίως δεν μπορεί στα πανεπιστήμια να γίνονται παραβατικές συμπεριφορές. Αυτό δεν απέδωσε. Είδαμε ότι ήρθε για το άσυλο πριν από ένα χρόνο και είπαμε από την πρώτη στιγμή σαν κίνημα αλλαγής, ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι, γιατί δεν είναι αυτά τα προβλήματα του Πανεπιστημίου. Και έρχεται σήμερα και τι μας λέει η κυβέρνηση, κυρία Γιάμαλη και Σουρμελίδη. Τι μας λέει, το πρόβλημα είναι η αστυνόμευση. Αν είναι δυνατόν, τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια έχουν πολύ ουσιαστικότερα ζητήματα να λύσουν. Ποια είναι αυτά, υποτροφίες για τους φοιτητές, η έρευνα, θέσεις μελών ΔΕΠ, υποδομές, αίθουσες. Αυτά είναι αυτά που θέλουν οι φοιτητές μας σε πρώτη φάση και βεβαίως φύλαξη. Είναι άλλο η φύλαξη και άλλη στην νομοκρατία. Θα έχουμε αστυνομικά μικρά τμήματα μέσα στα πανεπιστήμια. Αντιλαμβάνεσαι τι εντάσεις θα δημιουργηθούν με φοιτητές που μπορεί να έχουν μια ιδιαιτερότητα ή με ανθρώπους που θα έχουν προσληφθεί και μπορεί να είναι παραπάνω επιθετικοί. Εμείς θέλουμε να εξομαλύνουμε την κατάσταση. Βεβαίως και θέλουμε να υπάρχει μια σειρά και μια φύλαξη στο πανεπιστήμιο που διδάσκουμε, που μπαίνουμε, που είμαστε εκεί. Γι' αυτό και το κίνημα αλλαγής κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση, πολύ συγκεκριμένη και είπαμε, κάντε πίσω στην κυβέρνηση για να δούμε αυτή την πρόταση να υπάρχει κάρτα. Για αυτούς που μπαίνουν στο πανεπιστήμιο και αυτούς οι οποίοι έχουν λόγο να είναι εκεί, να υπάρχει μια φύλαξη σε συνεννόηση με τον Μπρίτανη και τις Βρετανικές Αρχές που θα βρίσκονται μέσα στο πανεπιστήμιο, που θα συνεργάζονται με την Βρετανία.
και με τους φοιτητές και τα όργανα που εκπροσωπούνται στους θεσμούς του Πανεπιστημίου για να μπορούμε πραγματικά να πάμε παρακάτω. Εγώ βλέποντας πραγματικά την εικόνα της Υπουργού Παιδείας με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αγκαζέ να παρουσιάζουν αυτό το νομοσχέδιο, πραγματικά είναι θλιβερή εικόνα. Τα πανεπιστήμια μας και αυτός ο τίτλος, ο πηχαίος, αναβάθμιση των πανεπιστημίων και της ελευθερίας και είναι πραγματικά κάτι που είναι προκλητικό, επιτρέψτε μου να πω. Τα πανεπιστήμια μας θέλουν άλλου τύπου προσέγγιση, θέλουν άλλο σχεδιασμό και διάλογο. Γιατί η κυβέρνηση σε ένα νεκρό χρόνο σώνει και καλά αλλά πρέπει να περάσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο χωρίς να διαβουλευτεί με όλα τα μέρη, να υπάρχει χρόνος. Άκουσα τους Πριτάνης πριν. Ξέρω τι γίνεται στο Πριτανικό, τι γίνεται στο δικό μου πανεπιστήμιο, τι γίνεται με συναδέλφους που είχαν συγκεκριμένες προτάσεις. Να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να έχουμε ένα μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό επιτέλους για τη δημόσια παιδεία και όχι να ανοίξουμε πόρτες για την ιδιωτική παιδεία, όχι να ανοίξουμε πόρτες για τα ΙΕΚ που θέλει η ελληνική κυβέρνηση. Και επιτρέψτε μου να πω, όταν ακούω ότι γράψανε τα παιδιά μας 4-5 στα 20 και μπήκαν στα πανεπιστήμια. Κάτι φταίει στο Λύκειο, κυρία Γιάμελ, κύριε Σουρμελίδη. Εκεί χρειαζόμαστε άλλο σχεδιασμό. Για να φτάνουν τα παιδιά να έχουν εθνικό απολυτήριο, που θα έχουν μια σειρά συγκεκριμένη, που θα έχουν γνώσεις συγκεκριμένες, που θα φτάνουν ως τις σχολές που θέλουν να δηλώσουν, που μπορεί να είναι και τεχνολογικής κατάρτισης και τεχνολογικής εκπαίδευσης, που επίσης είναι εξαιρετικά σημαντικές, που θα έχουν άλλες δυνατότητες για να μην γράφουν 3 και 4 και 5. Αυτό λείπει. Πάμε λοιπόν να κόψουμε το κεφάλι, πάμε να στοχοποιήσουμε το πανεπιστήμιο, να πούμε ότι να την μπαίνουν. Να τι κάνουν, να πως έχουμε πανεπιστήμια που δεν αξίζουν, ενώ η κατατάξη όλο τα παγκάζουμε rate είναι πολύ ψηλά και βεβαίως να έχουμε και μελιδέπ και φοιτητές και προσωπικό που να διαφυλάται το πανεπιστήμιο και να δίνουμε όθηση. Εμείς φυσικά και καταψηφίσαμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που θεωρούμε ότι δεν κάνει τίποτα στην ουσία για την καρδιά του δημόσιου πανεπιστημίου και την αναβάθμισή του. Απολύτως τίποτα. Κυρία Δημαδάδα, θα ρωτήσω εσάς, αφορά και την κυρία Γεροβασίλη, δεν διέκοψα προηγουμένως για να μην στερήσουμε και από εσάς χρόνο. Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μια καταστροφική εικόνα. Αλλά και εσείς, όπως και τα κόμματα της αριστεράς, μήπως παρουσιάζετε μια ιδανική εικόνα? Υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα στη λογική του κάθε ανθρώπου, ακόμα και γονέων. Το ποιος γράφει 2, 3 και 4 χτυπάει άσχημα. Δηλαδή δεν μπαίνει στη λογική. Κάποτε υπήρχε η βάση του 10, που ήταν βάση στη μέση εκπαίδευση. Είναι και για να μπεις, τουλάχιστον να γράψεις ένα 10, βραδερφέ. Γράψεις ένα 10, θα μπεις σε μια σχολή. Το ένα είναι αυτό. Μήπως το τραβάτε, θέλω να πω, μήπως παρουσιάζετε μια εξειδικευμένη εικόνα. Και το δεύτερο, που αφορά τη φύλαξη και την ασφάλεια, που θα το βρούμε αυτό το θέμα μπροστά μας και θα έχουμε και πολιτικές ιστορίες με αυτό δυστυχώς, στη συνέχεια. Βλέπουμε επί 30 χρόνια εικόνες, τρεις φορές το χρόνο, εικόνες σε κεντρικά κτίρια, τα οποία δεν περιποιούν τιμή ούτε στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά ούτε και στις πόλεις. Κτίρια να καίγονται, κτίρια να... Πριτάνεις να τους κρεμάνε, δεν ξέρω εγώ, κουδούνια και πινακίδες. Αυτά αξιοποίησε η Νέα Δημοκρατία σήμερα, παρά το γεγονός ότι επί 30 χρόνια δεν έκανε και αυτή απολύτως τίποτα. Και λέει, θα βάλω και την αστυνομία. Εδώ, εσείς είστε και πανεπιστημιακός, δεν υπάρχει θέμα το πόσο οι Πριτάνες και οι Πριτανικές αρχές εφάρμοσαν το αυτοδιοίκητο, αξιοποίησαν αυτό το δικαίωμά τους. Βεβαίως και πρέπει να υπάρξει καλύτερη αξιοποίηση. Βεβαίως και μπορεί να υπάρχουν κενά στα οποία, αν καθόμασταν με το Υπουργείο, αν καθόμασταν με τους φορείς, αν καθόμασταν με όλα τα μέρη, θα μπορούσαμε να βρούμε λύσεις που να εξυπηρετούν. Διότι εμείς και στα πανεπιστήμια και το κίνημα αλλαγής και γενικότερα ο χώρος του πανεπιστημίου θέλουμε να φυλάσσεται. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν ούτε, αν θέλετε, οι αφίσες στους τοίχους, τα χρώματα, οι προεπιλακισμοί που πολλές φορές έχουμε δει στα πανεπιστήμια μας. Κανείς δεν το εγκρίνει αυτό. Υπάρχει νόμος όμως που αυτές τις πράξεις μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές. Και βεβαίως πρέπει να γίνουν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Όχι να βάλουμε την αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο, που θα κρατάει τι, την τάξη, το νόμο και τάξη, το δόγμα αυτό. Διότι να έχουμε τους φύλακες, να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι να είναι στα πανεπιστήμια, να συνεργάζονται με τις ανάγκες του πανεπιστημίου, των Βρετανικών αρχών, των προτεραιοτήτων και να μπορέσουμε βεβαίως να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Κανείς δεν είπε ότι θα γίνει το πανεπιστήμιο ξέφραγο
Αμπέλ και δεν είναι. Να δούμε τι γίνεται στους γύρω χώρους του Πανεπιστημίου, που εκεί πρέπει να γίνονται αστυνομικές επιχειρήσεις, αλλά δεν γίνονταν ούτε εκεί τα τελευταία χρόνια και προηγούμενα χρόνια. Για να αποκλείσουμε δηλαδή να έχουμε ένα χώρο και γύρω στο Πανεπιστήμιο που να προφυλάσσει και να μην δημιουργεί τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης, κυρίως στα κεντρικά πανεπιστήμια. Από την άλλη μεριά, θα επιμείνω και κλείνω με αυτό, γιατί δεν θέλω να καταχρηστώ το χρόνο σας, εφόσον η ερώτηση είναι για όλους. Εγώ είπα για το εθνικό απολυτήριο. Εμείς θέλουμε ένα εθνικό απολυτήριο και μια αναβάθμιση πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που δεν θα φτάνουν τα παιδιά μας να γράφουν 2 και 3. Ούτε 5. Πέρα από αυτό που προαναφέρθηκε νομίζω και από τους δύο, και από τον κύριο Σαλμά και από την κυρία Βασίλη, ότι είναι μια δύσκολη εμπειρία πανελλαδικές. Όλοι έχουμε δώσει πανελλήνες και γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο. Είναι μια στιγμιαία αξιολόγηση. Κάποια στιγμή κάποιος μαθητής μπορεί να γράψει και 5 σε ένα μήνα. Ακριβώς. Παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο για ένα παιδί που θα κάτσει 2 ώρες να δώσει 3 μαθήματα σε τι κατάσταση είναι. Από εκεί και πέρα πρέπει να αναβαθμιστεί όλο το πανεπιστήμιο, η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια με ένα άλλο πλαίσιο. Έχουμε κενά αρκετά και σε αυτήν την βαθμίδα. Πρέπει να δούμε πώς θα τα καλύψουμε, πώς θα εξυγχρονίσουμε, πώς θα έχουμε μεθόδους που δεν θα βάζουν τα παιδιά στην παπαγαλία. Έρχονται τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, ο κ. Σορμελίδη, κυρία Γιάμαλη, και λένε: μα εμείς μάθαμε να αποστηθίζουμε αυτό το κομμάτι. Και αν τους βάλεις μια κριτική σκέψη, να συγκρίνουν ή να έχουν ένα κείμενο που είναι κριτικό, να ζορίζονται πάρα πολύ. Αυτά είναι παθογένειες. Αυτά δεν λύνονται με ad hoc, αλλά με ολοκληρωμένο σχεδιασμό που καλέσαμε να τον ξεκινήσουμε κάποια στιγμή με έντιμη διακομματική συνεργασία επιτέλους. Κύριε Σαλμά, θέλω να επανέλθω σε εσάς και πριν ανοίξουμε το φάκελο οικονομία με δεδομένες και τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών σήμερα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ακούσατε τις δύο κυρίες. Εγώ θα ήθελα να επιμείνω όμως, γιατί σας άκουσα ότι βάζει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση επί των τύπων των ύλων κτλ. Μερίδιο ευθύνης, η ΔΑΠ, που εδώ και 30 χρόνια είναι πρώτη δύναμη στα πανεπιστήμια και που πανηγυρίζεται ως Νέα Δημοκρατία κάθε χρόνο την πρωτοκαθεδρία της, δεν έχει. Σε ποιο θέμα? Σε όλα. Σε αυτό που λέτε ότι υπάρχει ανομία, σε μια κατάσταση ότι η οποία είναι προβληματική στα ελληνικά πανεπιστήμια. Και στο κράτος εν κράτη των φοιτητικών παρατάξεων. Ευθύνη για ποιο πράγμα? Παραδείγματος χάρη για τις αφίσες. Όχι παραδείγματος χάρη. Πέστε μου για ποιο πράγμα και μετά φέρτε μου ένα παράδειγμα. Σας λέω για, για τα συστήματα αντιγραφών στα πανεπιστήμια που έγινε σάλλος πριν 2 χρόνια. Για τη βία, για τις κάλπες φοιτητικές εκλογές που κλέβονται από μετέπειτα πολιτευτές. Για τα πάρτι που είναι τίγκα στο σεξισμό. Για τις σημειώσεις, για τις αντιγραφές. Για μια κατάσταση στην οποία άμα είσαι στη ΔΑΠ. Το έχουμε το βίντεο. Μήπως να το παίξουμε για να το δούμε? Μισό λεπτάκι. Με ρωτάτε. Για να σας βοηθήσω. Να σας πω εγώ. Ναι. Γιατί η ΔΑΠ δεν έκανε τι, ας πούμε. Δεν έκανε ανακοίνωση. Γιατί η ΔΑΠ που είναι πρώτη δύναμη, γιατί συνέβαλε σε αυτή την κατάσταση, την οποία εσείς λέτε ότι έπρεπε να αλλάξει. Μισό λεπτάκι. Εγώ συμπληρώνω το ερώτημα. Γιατί η ΔΑΠ που είναι πρώτη δύναμη, η ΠΣΚ που είναι δεύτερη τρίτη, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ που είναι τρίτη τέταρτη, δεν κάναν τι? Γιατί αν είναι κάποια πράγματα. Αναφέρομαι στη ΔΑΠ, η οποία είναι πρώτη δύναμη, και φαίνεται ότι μάλλον έχει βάλει το χέρι της σε αυτή την κακή εικόνα, όπως λέτε εσείς, των πανεπιστημίων. Μιλάτε πάνω μου. Μου ζητήσατε να βγω στην εκπομπή σας επίμονα. Σας είπα το πρωί έχω χειρουργείο, αλλά με μεγάλη μου χαρά είπα να βγω. Αν θέλετε να σας πω τη γνώμη μου, ρωτήστε να σας πω. Σας ευχαριστούμε. Αλλά πρέπει και να ρωτάμε. Ακούστε, αν θέλετε να μου αποδείξετε ότι έχετε πιο ισχυρή γνώμη από τη δική μου, δεν ωφελείτε τους πολίτες που σε καμία περίπτωση, κύριε Σαλμά, σε καμία περίπτωση. Θέλουμε πολύ να ακούσουμε τη γνώμη σας, αλλά πρέπει να διατυπώνουμε και ερωτήματα, τα οποία ενδεχομένως ενίοτε να είναι ενοχλητικά. Εσείς έχετε όλο το χρόνο, έχετε μια εκπομπή καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος, 2 ώρες, ναι. Και διατυπώνετε ελεύθερα, δεν σας το στέρισα εγώ. Εμένα με καλέσατε για να σας πω τη γνώμη μου για πράγματα που θα με ρωτήσετε. Και πρέπει να μου απαντάτε στο σημείο αυτό όμως. Άμα θέλετε να μιλήσουμε επί της διαδικασίας, μπορούμε. Μα με διακόπτετε. Δέστε την εκπομπή μετά. Σας ακούω επί της ουσίας, κύριε Σαλμά. Ποια είναι η ουσία? Η ουσία είναι η ΔΑΠ έχει ευθύνη που 30 χρόνια είναι πρώτη δύναμη για την κατάσταση στα πανεπιστήμια. Με ρωτάτε γιατί οι φοιτητές, είτε ΔΑΠ είναι αυτοί, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε του ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν καταγγείλει τις, πώς το είπατε, κάτι, που είπατε κάτι παραδείγματα, τις αντιγραφές, τις εξετάσεις. Είχε γίνει σάλλος, δεν το θυμάστε, με την ΔΑΠ πριν 2 χρόνια. Εγώ τι να σας πω τώρα για τις παρατάξεις τις φοιτητικές. Είναι ερώτηση που κάνετε σε μένα για τις φοιτητικές παρατάξεις. Ρωτάω τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ναι, για τη φοιτητική παράταξη του κόμματός του.
Ένα λεπτό. Κάντε μου μια ερώτηση. Τι δε σχολίασε η ΔΑΠ? Ένα, πέστε μου, για να μην μου πάτε δέκα. Ένα. Τι δε σχολίασε? Σας ρωτώ αν έχει μερίδιο ευθύνης η ΔΑΠ για την εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Μπορείτε να πείτε δεν έχει, θα το δεχτώ. Αλλά αυτό το επί της διαδικασίας δεν έχει πολύ νόημα. Μα η ΔΑΠ, οι φοιτητές δεν ασκούν διοίκηση. Τι ευθύνη να έχουν? Δεν συμμετέχουν στα όργανα. Δηλαδή καμία φοιτητική παράταξη δεν έχει ευθύνη? Όχι, δεν ασκούν διοίκηση οι φοιτητές. Τώρα εσείς θέλετε να χρεώσουμε στους φοιτητές τι δεν έκανε η πολιτεία, τι δεν έκανε το κόμμα της κυρίας Δημαδάμα, της κυρίας Γεροβασίλη και αν θέλετε και το δικό μου. Δεν συμμετείχαν στα όργανα οι φοιτητές. Αφήστε με να σας πω τώρα. Εγώ δεν χρεώνω τους φοιτητές. Δεν φταίνουν οι φοιτητές όταν δεν έχουν την ευθύνη για το μέλλον τους. Εμείς την έχουμε. Με την κυρία Δημαδάμα, με το κόμμα της, το ΠΑΣΟΚ, κυβερνήσαμε μαζί επί κυβέρνηση Σαμαρά. Μια περίοδο δώσαμε και το Υπουργείο στο ΠΑΣΟΚ Παιδείας. Όλα αυτά τώρα που ήρθε να θυμηθεί να πει, πρέπει να πει γιατί δεν τα έκανε 30 χρόνια. Γιατί το ΠΑΣΟΚ. Εμείς κάναμε πάρα πολλά, κύριε Σαρμά. Το νόμο Διαμαντοπούλου, που έβαλε ένα πλαίσιο πολύ σοβαρό και αυτά που έκανε το ΠΑΣΟΚ για το Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο δεν τα έκανε κανένας άλλος, κύριε Σαρμά. Να φρεσκάρετε λίγο τη μνήμη σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικός, ακούστε. Ήταν εξαιρετικό. Γιατί εμείς δεν θέλαμε να βάλουμε την ιδιωτική εκπαίδευση από το παράθυρο. Να τον ακούσουμε, η κυρία Δημαδάμα. Ναι, βεβαίως. Ήταν εξαιρετικός ο νόμος της κυρίας Διαμαντοπούλου. Ναι, αλλά μετά η Νέα Δημοκρατία τον ξεπουπούλιασε σε εισαγωγικά. Έχω την πολυτέλεια, μετά από 20 χρόνια στη Βουλή, να μπορώ να το αναγνωρίζω. Όπως και οι υπουργούς που ήταν εξαιρετικοί επί ΠΑΣΟΚ, τους χρησιμοποίησε σήμερα ο πρωθυπουργός και ένας εξ αυτών ήταν ο εισηγητής σήμερα που σας ενόχλησε τόσο πολύ ο κύριος Χρυσοκοΐδης. Δεν μας ενόχλησε, έχουμε τελείως άλλη άποψη. Δεν υπάρχει θέμα ενόχλησης. Είναι διαφορετικές οι αρχές μας και το πλαίσιο. Και άλλες αρχές υπηρετούσε τότε ο κύριος Χρυσοκοΐδης και άλλες τώρα. Τι να κάνουμε. Αυτόν ρωτήστε, όχι εμάς. Αν δεν κάνω λάθος, δεν προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία. Εξοκοινοβουλευτικός υπουργός είναι. Δεν το γνωρίζω. Υπηρετεί την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν καταλαβαίνω τι θα πει εξοκοινοβουλευτικός. Ήταν χρόνια υπουργός προστασίας του πολίτη επί ΠΑΣΟΚ. Καταλαβαίνω τι θα πει εξοκοινοβουλευτικό. Θεώρησε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτός που μπορεί να υπηρετήσει. Καλώς το θεώρησε, δικό του πρόβλημα. Είναι δικό μας, δεν είναι πάντως. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι οι γυναίκες δεν μιλάνε πάρα πολύ. Και ειδικά αυτό πάνω, είναι βαθιά σεξιστικό που λέτε. Δεν είναι θέμα φίλου, θα μου επιτρέψετε. Όχι. Το πόσο μιλάνε. Είναι οι το πιο εύκολο, κυρία Γιάμαλη, το γνωρίζετε. Συνήθως διακόπτουμε όταν αυτά που λέει ο άλλος μας ενοχλούν. Όχι, μου απευθύνετε το λόγο και μου λέτε ότι ήταν δικός μας υπουργός. Δικός σας υπουργός είναι ο κύριος Χρυσοκοΐδης αυτή τη στιγμή. Μου απευθύνατε το λόγο, κύριε Σαλμά, γι' αυτό. Είμαστε και πατριώτες. Μας σας είπα, δεν σας απευθύνα το λόγο. Είμαστε και πατριώτες, οπότε ναι. Αναφέρθηκε σε κάτι που είπατε. Ξαναλέω, διακόπτουμε όταν αυτά που λέει ο άλλος μας ενοχλούν. Εσείς έχετε τον κύριο Χρυσοκοΐδη, ξαναλέω, όχι εγώ. Κύριε Μαδάμα, να ολοκληρώσει, να μην τον διακόπτουμε τον κύριο Σαλμά. Αν θεωρούμε ότι αυτά που λέει ο άλλος τον εκθέτουν και είναι και αντίπαλός μας, τον αφήνουμε να τα λέει. Εσείς δεν κάνετε το δεύτερο. Δεν είναι έτσι, κύριε Σαλμά. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αναφερθήκατε στο όνομά μου δύο φορές, κυρία Δημαδάμα, ενώ εγώ δεν είχα απευθυνθεί σε εσάς, κύριε Σαλμά. Και για τον κύριο Χρυσοκοΐδη είπατε κυρία Δημαδάμα δύο φορές. Άρα μου δώσατε το λόγο. Να ολοκληρώσει, κύριε Σαλμά. Μα μου έδωσε το λόγο και πάσα. Αν με ενοχλεί, δεν με ενοχλεί. Σας αναφέρει. Σε μένα απευθυνθήκατε. Θα έπρεπε να σας απαντήσω, φαντάστηκα, για να μου απευθύνεστε. Εάν θέλετε να μου απευθύνεστε και να μην σας απαντώ, εντάξει, σας ακούω και θα απαντήσω. Αμέσως μετά. Ελάτε, κύριε Σαλμά. Μιλάω στην εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Δεν μιλάω στην κυρία Δημαδάμα. Ότι το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε επί δεκαετίες, κυβέρνησε και πρόσφατα μαζί μας, είχε τη διαχείριση του Υπουργείου Παιδείας και δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Αυτό λέγεται υποκρισία. Δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε απολύτως τίποτα γιατί ήταν εναντίον της αριστείας. Δηλωμένα από τον υπουργό, τον κύριο Φίλη. Ήταν αποδειδειγμένα εναντίον της αριστείας. Αλλά για ποια άριστα πανεπιστήμια ενδιαφέρεται τώρα? Μερικοί βουλευτές ή στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ επικροτούν από τρομοκράτες μέχρι αναρχικούς. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει ότι είναι όμως ο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν σημαίνει όμως ότι αυτό είναι ο κύριος Τσίπρας. Για να μην τα μπερδεύουμε. Όμως αυτό το κόμμα κυβέρνησε πρόσφατα. Και δεν πήρε μέτρα για όλα αυτά που μόλις πριν είπε η κυρία Γεροβασίλη. Αυτό για να πούμε ότι για είναι η αποστολή μας και να μην απογοητεύουμε τον κόσμο ως πολιτικό προσωπικό. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Τι διορθώσαμε σήμερα. Σήμερα δεν ήταν ένα νομοσχέδιο για την ανώτατη παιδεία, πώς θα την αναβαθμίσουμε. Ήταν πρώτον, οι φοιτητές να κάνουν μια προσπάθεια και αυτοί προκειμένου να θέλουν να μπουν στα πανεπιστήμια. Δεύτερον, να μπορούν να επιλέγουν τη σχολή που θέλουν να μπουν, να μην δηλώνουν 15-20 σχολές και μπαίνουν στη 15η που δεν το ήθελαν, πλήρωναν οι γονείς τους λεφτά και στο τέλος κάναν και 10 χρόνια να τελειώσουν και δεν τελειώσαν. Είναι το τρίτο θέμα που έλυσε το νομοσχέδιο για τους αιώνιους φοιτητές. Να προστατεύσουμε και το εισόδημα των γονιών. Και το τέταρτο. Δεν έχετε γνωρίσει αιώνιο φοιτητή, μου φαίνεται, τέταρτο, κύριε Σαλμά. Και το τέταρτο είναι, ακούστε, είμαι λέκτορα στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας από το 1999. Mm-hmm. Μπορεί να μην το διαφημίζω, και είμαι αναπληρωτής καθηγητής στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας. Είναι 22 χρόνια πανεπιστημιακός. Και δεν ξέρετε για παιδιά που δουλεύουν, ξέρω για να τα βγάλουν καλά, πέρα και ξέρω, καθυστερούν να τελειώσουν γι' αυτό. Όπως ξέρω και το εξής. Γνώμη μου θα πω. Αλίμονο να συμφωνούσαμε μαζί, κυρία Δηματάμα, τότε θα ήμασταν εύκολο να ταυτιστούμε. Είναι κάτι που δεν ξέρω αν εσείς το θέλατε ή εγώ, αλλά χαίρομαι που έχουμε διαφορετικές απόψεις. Εξάλλου είμαστε και σε διαφορετικά κόμματα. Ένας γονιός από τη Θεσσαλία, την Εντολοκαρνανία που είναι το κοινό μας μέρος, στέλνει το παιδί του να σπουδάσει στην ιατρική στην Αθήνα. Την κόρη του. Και βλέπει, πάει σε μια σχολή όπου υπάρχει και ένας αστυνομικός, είτε έξω είτε μέσα. Πού τον ενοχλεί. Ασφάλεια δεν νιώθει περισσότερη. Δηλαδή, από πότε ενοχλεί η παρουσία. Από ποιον ενιώσει ασφάλεια, κύριε Σαλμά. Από ποιον μέσα στο πανεπιστήμιο, από το μέλος δε. Από το προσωπικό. Από πότε ενοχλεί η παρουσία ενός αστυνομικού δίπλα μας. Από ποιον. Θα πάω σε διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τα ερωτήματα της Νικόλ. Παρακαλώ. Θέλω και εγώ να πάρω το λόγο, κυρία Γιάμα. Πρέπει, ούτε κύκλος είναι, κυρία Δημανάμα. Είμαι από τους βουλευτές που δεν έχω διστάσει να πω τη γνώμη μου και να διαφοροποιηθώ πολλές φορές από την κεντρική γραμμή του κόμματός μου. Το ξέρετε. Σε διάλειμμα θέλω να πάω. Δεν είναι θέμα διαφοροποίησης αυτό. Επιτρέψτε μου, κύριε. Εδώ τώρα λοιπόν... Κύριε Σαλμά, βοηθήστε με λίγο. Τι θέλετε. Να πάω σε διάλειμμα. Αμέσως. Το κάνετε. Λέω όμως το εξής. Σήμερα κινδυνεύουμε από την παρακολούθηση των αλγορίθμων του Facebook, τα παιδιά μας, από αυτό κινδυνεύουν, της Google. Από αυτό κινδυνεύουν. Δεν κινδυνεύουν από τον αστυνομικό δίπλα. Πριν 50 χρόνια μπορεί να κινδύνευαν και σε χώρες τύπου Σοβιετικής Ένωσης. Λοιπόν, ή σε άλλα καθεστώτα στη χώρα μας. Και με αυτό να πάω σε διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε σε 2 λεπτά να συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα κουβέντα μας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Είναι το Κόντρα 24. Έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Σαλμά από τη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και την κυρία Δημαδάμα από το Κίνημα Αλλαγής. Και θέλω να πάω στην κυρία Γεροβασίλη. Και θα ήθελα το σχόλιο σας, κυρία Γεροβασίλη. Γιατί ο κύριος Σαλμάς άφησε σαφείς αιχμές για σχέση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με την τρομοκρατία. Διορθώστε με, κύριε Σαλμά. Όχι, δεν είπα έτσι. Όχι. Γι' αυτό είπα, διορθώστε με. Κύριε Σαλμά. Δεν κάνετε. Είπα, έχουν κάνει δηλώσεις υποστηρικτικές ανθρώπων που εμπλέκονται με την δημοκρατία. Δεν είπα ότι έχουν σχέση με την δημοκρατία. Μπερδευόμαστε. Στην επιστολή των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι, αναφέρεται ο κύριο Σαλμάς για τον κύριο Φωτίνα. Άρα τι δεν κατάλαβε, κυρία Γιάννη, τι δεν καταλάβατε. Να τη ρωτήσω, κύριε Σαλμά, δεν καταλαβαίνω. Είστε λίγο ερεθισμένο σήμερα. Όχι, καθόλου. Αλλιώσατε την ερώτησή μου. Εγώ δεν είπα ότι έχουν σχέση τα στελεχή. Όταν είστε μπροστά. Ξέρετε, δεν υπάρχει αλλίωση. Μπορείτε να παρέμβετε. Και είπα, διορθώστε με αν έκανα λάθος. Λήξη συναγερμού. Ωραία. Κυρία Γεροβασίλη. Άκουσα προσεκτικά τον κύριο Σαλμά. Πραγματικά είπε ότι όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σχέσεις με την τρομοκρατία. Είπε ότι υπάρχουν δηλώσεις τελεχών. Υποστηρικτικές σε πρόσωπα που έχουν
σχέση με την τρομοκρατία. Όντως, πριν από λίγες μέρες έγινε μια δήλωση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που αναφερόταν στα ίσα δικαιώματα των κρατουμένων. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία, σε ένα κράτος δικαίου, η δημοκρατία δεν τιμωρεί πέραν της τιμωρίας που επιβάλλει ένα δικαστήριο και αποτελεί βασικό δικαίωμα των κρατουμένων να τηρούνται το δικαιικό σύστημα της χώρας και οι κανόνες που αυτό επιβάλλει. Έγινε λοιπόν μια τέτοια δήλωση από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είχα δηλώσει και τότε, το λέω και σήμερα, ότι προσωπικά δεν θα επέλεγα να υπογράψω εκείνη τη συγχρονική στιγμή το συγκεκριμένο αίτημα. Ακριβώς διότι οι παρερμηνίες οι οποίες επήλθαν, γιατί περιμένουν, καραδοκούν οι αντίπαλοι, οι οποίοι χρόνια τώρα προσπαθούν, η Νέα Δημοκρατία εν προκειμένου, προσπαθεί να ταυτίσει την αριστερά με την τρομοκρατία. Πράγμα ανιστόρητο και απολύτως λάθος. Άρα εσείς δεν θα το υπογράφατε για λόγους επικοινωνιακούς ή για λόγους ουσίας? Κοιτάξτε. Προφανώς δεν θα υποστηρίξω κάτι διαφορετικό από τα ζητήματα που έθεσε η επιστολή, αυτά που ήθελε να θέσει. Ωστόσο, θα μπορούσε να έχει μια διαφορετική διατύπωση. Αυτό εννοώ. Mm-hmm. Δεν εννοώ κάτι άλλο. Επί της ουσίας, οι διαφορές δεν υπάρχουν. Δηλαδή, και φαντάζομαι ότι ακόμη και ο κύριος Σαλμάς σε ένα τέτοιο ζήτημα, τα ζητήματα δηλαδή της ίσης μεταχείρισης κρατουμένων στην ελληνική πραγματικότητα και από το ελληνικό δικαιωτικό σύστημα, δεν νομίζω ότι θα διαφωνεί. Με την έννοια ότι δεν μπορεί η χώρα... για τον Κουφοντίνα. Ένα κατασυρωή δολοφόνο. Τον έχει κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη, κύριε Σαλμά. Ό,τι πει η δικαιοσύνη. Δεν λέω κάτι άλλο. Και βεβαίως ήταν κατασυρωή δολοφόνος και βεβαίως οι πράξεις αυτές προφανώς και δεν τις βλέπω με καμία συμπάθεια, το αντίθετο θα έλεγε. Όχι μόνο για το συγκεκριμένο, για τον Κουφοντίνα δηλαδή, αλλά και για πολλούς άλλους. Κύριε Σαλμά, να πάρουμε επί του θέματος μια γρήγορη απάντηση και από εσάς. Ναι, για ποιο θέμα? Για το θέμα που έθεσε η κυρία Γεροβασίλη, αν εσείς θεωρείτε για την ίση μεταχείριση των κρατουμένων. Αν είναι κάτι το οποίο και εσάς σας βρίσκει σύμφωνο, ανεξάρτητα το ποιον αφορά. Αν μιλάμε για τον κύριο Κουφοντίνα. Μιλάμε για όποιον κρατούμενο. Δεν θέλω να κάνω. Ακούστε, εγώ δεν σχολιάζω ποτέ. Εγώ είμαι πολιτικός, δεν σχολιάζω ούτε κρατούμενος, δεν μπλέκομαι σε πρόσωπα. Εγώ απεχθάνομαι την τρομοκρατία, δεν την αποδέχομαι ως μέρος μιας ευνομούμενης δημοκρατικής κοινωνίας και τα εγκλήματα ποινικού δικαίου τιμωρούνται. Οι ποινικά κρατούμενοι εννοείται ότι θα έχουν ίση μεταχείριση. Δεν έχω εικόνα εγώ τι κάνει ο συγκεκριμένος τρομοκράτης ή δεν κάνει και δεν με αφορά. Αλλά είναι αυτονόητο αυτό, αλλά δεν νομίζω να μιλάμε για αυτό. Μιλάμε για την περίπτωση ενός τρομοκράτη. Είναι απλό. Είναι γι' αυτό να αφορούσε η δήλωση. Εγώ δεν θα έκανα ποτέ δήλωση που θα αφορούσε έναν τρομοκράτη. Ακούστε, δεν έχει ανάγκη εμένα. Υπάρχει η δικαιοσύνη η οποία καθορίζει με ανεξαρτησία την οποία εμείς οι πολιτικοί σεβόμαστε τα θέματα του επιμέρους. Μάλιστα. Κυρία Γεροβασίλη. Για να συνεχίσω λοιπόν επί του θέματος που θέσατε. Προφανώς απεχθείς πράξεις τρομοκρατίας δεν νομίζω ότι θα μπορούσε ποτέ ένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ να υιοθετήσει να δει με συμπάθεια. Έτσι, να μην το συζητάμε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι είναι λυγμένο και παίζεται μόνο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας όταν θέλει να μειώσει τον αντίπαλο, συνήθως για να γυρίσει την ατζέντα όταν έχει πληγεί επικοινωνιακά. Μα κύριε Γεροβασίλη, εγώ σήμερα είπα ότι δεν είπα για εσάς, κύριε Σαλμά. Μα σήμερα εγώ είπα ότι θα συμφωνήσουμε μαζί. Είπα ότι θα συμφωνήσουμε μαζί. Απλά ξέρω, το ξέρετε κι εσείς, ότι κατά στιγμές όταν ζορίζεται η Νέα Δημοκρατία διότι κάτι δεν πάει καλά στην πολιτική της δράση και βλέπει προβλήματα, τότε στρέφεται να μειώσει τον αντίπαλο με κάποιους τρόπους.
και δεν το έπρεπε να σας. Μέχρι στιγμής δημοσκοπικά δεν προέκυψε αυτή η ανάγκη τα δύο χρόνια. Κοίτα, θα σας θυμίσω την Ικαρία προχθές. Θα σας θυμίσω την Μπάρνηθα λίγο καιρό πριν. Θα σας θυμίσω περιστατικά και συμπεριφορές του ιδίου του κ. Μητσοτάκη, οι οποίοι όχι μόνο θύμωσαν τον ελληνικό λαό, και το είδαμε αυτό, δεν μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για τις αντιδράσεις των Ελλήνων πολιτών, οι οποίες καταγράφηκαν και καταγράφηκαν σε όλα τα social media και σε διάφορες διατυπώσεις. Λοιπόν, πράξεις οι οποίες εξόργησαν. Σε καιρό απαντήθηκε αυτό, λοιπόν, απαντήθηκε από τον Πρωθυπουργό, θεωρώ υπερβολή όλο αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, το τι απαντήθηκε και τι δεν απαντήθηκε, έληξε αυτή η συζήτηση, νομίζω. Πώς να σας πω, έχει αναλυθεί όλο αυτό. Παρόλα αυτά όμως, το πλήγμα στο προφίλ του κ. Μητσοτάκη ήταν ισχυρό. Και τότε χρειάζεται να βρει κάτι για να κάνει αντιπερισπασμό. Το πρόβλημα μετά είναι το προφίλ του κ. Μητσοτάκη ή ότι η υγειονομική και η πανδημία είναι σε άφηση το χάλι που είναι. Δεν σας άκουσα. Δεν είναι το πρόβλημα αν έχω λαβωθεί το προφίλ του κ. Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πανδημία, ο κόσμος δεν έχει δει τους γονείς του και τα παιδιά του, δεν έχει αγκαλιάσει τους δικούς του ανθρώπους και ο κ. Μητσοτάκη συνέτρωγε με 30 άτομα. Το προφίλ του κ. Μητσοτάκη δεν μας ενδιαφέρει στην προκειμένη. Μας ενδιαφέρει να σώσουμε την κατάσταση και την πανδημία. Το προφίλ του κ. Μητσοτάκη δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει. Το ότι μας έχει βάλει όλους αυτούς τους περιορισμούς η πανδημία και η κυβέρνηση και μόνο η κυβέρνηση δεν τους υπηρετεί, αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Σαλμά. Με συγχωρείτε, αλλά νομίζω ότι δεν καταλάβατε τι είπα. Λέτε να απασχολεί εμένα το προφίλ του κ. Μητσοτάκη. Όχι κανέναν, λέω. Εγώ την κοινωνία δεν απασχολεί το προφίλ του κ. Μητσοτάκη. Η κοινωνία είναι σε απόγνωση. Ακριβώς. Η κοινωνία είναι σε καραντίνα. Με πολλά προβλήματα στο κάθε σπιτικό, στην κάθε οικογένεια. Φόβους για την υγεία, φόβους για το παρόν, φόβους για το μέλλον και τεράστια ανασφάλεια. Και μέσα σε, όλη αυτή την, σε όλο αυτό το πλαίσιο έχουμε και έναν ανέμελο πρωθυπουργό, ο οποίος βεβαίως κάνει βόλτες, παίζει τένις, το προβάλλει όλο αυτό, διότι εκτιμά ότι έτσι είναι η κανονική ζωή. Δεν υπερβάλλω, έτσι συνέβη. Έτσι συνέβη, διότι έχει καβαλήσει το καλάμι της αλαζονίας. Είναι κακό να θλίσαι. Αυτό λέω εγώ. Κυρία Σαλμά. Κοιτάξτε, κύριε Σαλμά, τώρα. Ναι, κυρία Λιβαλάρμα. Προφανώς. Προφανώς. Κύριε Σαλμά, επειδή προφανώς δεν είναι κακό αυτό, να αθλείσαι. Συζητάμε την παραβίαση των μέτρων της καραντίνας από τον άνθρωπο ο οποίος επιβάλλει στον ελληνικό λαό καραντίνα. Νικόλη, και να το παραβιάζει ακούσουμε. Ο ίδιος. Ναι, δεν μπορεί ο πρωθυπουργός της χώρας να παραβιάζει την καραντίνα και να έχει απέτηση οι Έλληνες πολίτες να τηρούν τα μέτρα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τηρούν τα μέτρα οι πολίτες. Και ο Πρωθυπουργός, ως πολίτης αυτής της χώρας, οφείλει να είναι ο πρώτος που τα τηρεί. Όταν λοιπόν τα παραβιάζει επανειλημμένα, δείχνει ότι δεν κατανοεί, διότι ο άνθρωπος ζει σε ένα άλλο περιβάλλον μάλλον. Αυτό λέμε. Και είναι κάτι που εξόργησε την ελληνική κοινωνία. Ειλικρινά, όχι, μια ερώτηση για τον κύριο Σαλμά πάνω σε αυτό. Ότι, είμαι προσεκτικός, Ήρακλή, όταν αναφέρομαι στον αρχηγό σας. Αλλά τώρα... Εδώ πήγαν χιλιάδες άνθρωποι και διαδήλωσαν μπροστά στον Αρειοπάγο εν μέσω πανδημίας. Επικροτεί όλα τα συλλαγητήρια. Και η κυρία Μίνα Γκάγκα είπε ότι δεν επηρεάστηκε τώρα, το υγειονομικό τώρα, φορτίο. Κύριε Σαλμά, με τους συμψηφισμούς αντιμετωπίζεται αυτό το... Γίνεται διαχείριση αυτού του θέματος. Ξέρετε τι θέλω να σας πω. Στον Άριο Πάγο έχετε αισθανθεί την ανάγκη ως κυβέρνηση. Σε αυτό λέω. Δεν σχολιάσετε αυτό. Σχολιάσετε 7 άτομα σε ένα μπαλκόνι που φάγανε μεσημέρι. Προφανώς, αν θέλετε να σχολιάσετε... Θα ήθελα να ακούσουμε το ερώτημα της κυρίας Λιβαδάρη. Δεν είναι ερώτημα, διαπίστωση είναι πιο πολύ. Ξέρετε κάτι, επειδή σας γνωρίζω και σας εκτιμώ, δεν τιμά κανέναν αυτή η κουβέντα και δεν αναφέρομαι προσωπικά σε εσάς. Το αν κολλάει περισσότερο ο κορονοϊός στις διαδηλώσεις ή αν κολλάει σε ένα μπαλκόνι με 4 ή με 14 ή με 24 άτομα ή αν έσπασαν οι κανόνες, γιατί ξέρετε τι μήνυμα βγαίνει προς τα έξω. Ότι... το πολιτικό σύστημα, η κυβέρνηση βρίσκονται πολύ μακριά από την κατάσταση την οποία βιώνει η κοινωνία. Το έχετε νιώσει εσείς αυτό, το έχετε εισπράξει ως αίσθημα. Διότι με το να λειτουργεί μια λογική και μια πολιτική αντιπαράθεση συμψηφισμών, ναι, αλλά και εσείς βασανίζετε τους μαύρους ή αλλά και εσείς παρασύρετε τον κόσμο σε διαδηλώσεις. Αυτό που εισπράττει ο κόσμος ο οποίος είναι έγκλειστος, φοβάται και υποφέρει αυτή τη στιγμή, είναι ότι κανείς δεν νοιάζεται για εκείνο που περνάει αυτός. Όχι. Απλά δεν θέλω υπερβολές. Δηλαδή, να πιάσουμε κάτι τώρα και να προσπαθήσουμε να εκλογήσουμε το προφίλ του Πρωθυπουργού από κάτι το οποίο ο ίδιος το εξήγησε, είπε εντάξει,
μπορεί να μην το ξανά έκανα, κατάλαβα ότι στενοχωρήθηκε ο κόσμος, πάμε παρακάτω. Όμως, η διαχείριση της πανδημίας. Καταρχήν, ο κόσμος είναι στενοχωρημένος με αυτό που το κακό που του συνέβη. Σε όλο τον πλανήτη. Σε όλο τον πλανήτη. Πεθαίνουν άνθρωποι, πεθαίνουν συγγενείς, ξεκυρίζονται οικογένειες, χάνουν τα συγγενικά τους πρόσωπα. Οι άνθρωποι είναι όλοι σε καραντίνα, οι επιχειρήσεις σε όλο τον πλανήτη κλείνουν. Όλος ο πλανήτης ταλαιπωρείται από τον ιό. Τώρα το θέμα είναι πώς διαχειρίζεται κάποιος την πανδημία. Ποια κριτήρια να βάλουμε. Μα το ερώτημα που θέσαμε εδώ και με συγχωρείτε κύριε Σαλμά, αλλά εδώ μπήκε θέμα. Αν οι κυβερνώντες στη χώρα έχουν συνέστηση του τι συμβαίνει. Ναι, αυτό αμφισβήτησε ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό εξοργίστηκε. Διότι κοιτάξτε, οι συμβολισμοί και στην προηγουμένη περίπτωση δεν μόνο συμβολισμός, ήταν ο μη παραβίαση της καραντίνας. Πάμε τώρα να απαντήσω στην κυρία Λιβαδίτη. Το οποίο δεν έγινε μία φορά. Οι υπουργοί, η κυβέρνηση τι είναι, οι υπουργοί. Τι είναι οι υπουργοί, μέσα στην κοινωνία δεν ζουν. Δεν έχουν τους περιορισμούς που έχουν όλοι. Ίσως. Ξέρετε τι είναι, όχι, υπουργός, να είσαι με τη μάσκα σου. Δεν μπορείς να πας να δεις τους φορείς. Δεν μπορείς να πας να περιορίζεις. Όλα είναι δύσκολα. Επομένως, καταλαβαίνω την κοινωνία. Γιατί οι φορείς πάνε στα υπουργεία. Το λιανεμπόριο πάει στον Υπουργό Ανάπτυξης. Οι κυνηγοί πάνε εκεί. Οι ψαράδες πάνε εκεί. Τι σημαίνει αυτό, όλοι πάνε εκεί. Τι σημαίνει δηλαδή. Με ρώτησε η κυρία Λιβαδάρη. Άκουσα. Με ρώτησε η κυρία Λιβαδάρη. Τώρα πατάω στην κυρία Λιβαδάρη. Εσείς όντως αυτό με ρωτήσατε. Αλλά η κυρία Λιβαδάρη με ρώτησε αν η κυβέρνηση κατανοεί. Δεν ναι, σας ρώτησα αν εισπράττετε κι εσείς αυτή την αίσθηση, ότι ο κόσμος αισθάνεται ότι υπάρχει ένα έλλειμμα της συνέστησης. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν το αισθάνονται. Ο καθένας μας το αισθάνεται, γιατί το ζούμε όλοι μας. Ότι υπάρχει είμαστε όλοι συνέστησης, το ζούμε. Έχουμε όλοι παιδιά, οι περισσότεροι. Τα παιδιά μας. Κυρία Γιάμαλη, θα ήθελα το λόγο εβδομάδα, λίγο κι εγώ πριν κλείσουμε. Πάνε για σχολείο μια εβδομάδα, ξαναγυρνάνε μέσα, είναι ένα χρόνο στο σπίτι, έχουν αλλάξει συμπεριφορές των παιδιών μας. Μέσα στο διαδίκτυο μια καινούργια πραγματικότητα όλα αυτά τα ιντερνετικά μαθήματα. Ναι. Αυτές οι συνομιλίες όλο το βράδυ τα παιδιά μεταξύ τους είναι κάτι καινούριο. Οι άνθρωποι κλείσαν τις επιχειρήσεις τους. Είναι δυνατόν να μην το καταλαβαίνετε εσείς αυτό. Χρειάζεται να είναι νέα δημοκρατία κανείς για να καταλάβει αυτό. Όποιο κόμμα και αν ήταν θα καταλάβαινε. Απλά θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε μια σωστή διαχείριση. Είναι σωστή η διαχείριση. Θέλω να ακούσω για ένα λεπτό και την κυρία Δημαντάμα. Κυρία Σαλμά, επιτρέψτε μου για να κλείσουμε, γιατί δεν έχει στρίφωμα η εκπομπή και πρέπει να κλείσουμε σε 1,5 λεπτάκι. Εγώ, κυρία Δημαντάμα, πολύ μία σύντομα. Μία κουβέντα μόνο θέλω να πω σε σχέση με τα πανεπιστήμια και το αν ενοχλεί ένας αστυνομικός στο πανεπιστήμιο τον φοιτητή ή τη φοιτήτρια. Η φοιτήτρια και ο φοιτητής που θα έρθουν στο πανεπιστήμιο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και κάθε κυβέρνηση πρέπει να φροντίσει να έχει στέγα. Αξιοπρεπή, να έχει φαγητό, να έχει δυνατότητα για υποτροφίες, να έχει δυνατότητα να έχει αίθουσες που θα κάνει τα μαθήματα ή πλατφόρμες που δεν θα πέφτουν κάθε τρεις και λίγο, να έχει βιβλία, να έχει τη δυνατότητα να κάνει δωρεάν μεταπτυχιακά, να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να ταξιδέψει και να δει άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα. Αυτά είναι οι προτεραιότητες που δεν έχουμε στο ελληνικό πανεπιστήμιο και που προσπαθούμε και που το Πασόκ άνοιξε τους δρόμους, καλός ή κακός, μπορεί να μην σας αρέσει από το 1980 για ίσες για όλους, για τις δυνατότητες να έχουν όλη πρόσβαση. Και φαίνεται ότι, επειδή επιμένετε στη συγκυβέρνηση με τον κύριο Σαμαρά, φαίνεται ότι δεν το κάναμε τότε που αναλάβαμε το Υπουργείο, ακριβώς γιατί είχαμε συγκυβέρνηση μαζί με τον κύριο Σαμαρά. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς δεν έκανε τις καινοτομίες που έπρεπε να κάνει στη συνέχεια. Και δυστυχώς πρέπει να κάτσουμε στο κοινό μας τραπέζι, να κάνουμε μια στρατηγική για την παιδεία μας από την πρώτη μέρα που μπαίνουν τα παιδιά από το νηπιαγωγείο μέχρι τα πανεπιστήμια. Γιατί έτσι λύνονται τα προβλήματα. Ούτε με το τι λέει μόνο το ΠΑΣΟΚ ή μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ ή μόνο το Κίνημα Αλλαγής ή μόνο η Νέα Δημοκρατία, αλλά αγνοήσατε πλήρως όλους τους υπόλοιπους και όλους όσους θα έπρεπε να μιλήσουν για την παιδεία σήμερα. Στο σημείο αυτό και τίποτε άλλο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον κύριο